Έληξη και στην υπόθεση της απαγωγής της τετράχρονης. Έχουμε συλλήψεις. Μέρα με τη μέρα έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Έλενα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εγώ, μορφή χιονοστιβάδας, προσλαμβάνουν οι εξελίξεις, όπως ανέφερες και εσύ, γύρω από την απαγωγή της τετράχρονης Μαρή, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Να πούμε ότι η αστυνομία εξασφάλισε χθες μαστηρία και πέρασε χειροπέδες σε 49χρονη από την Ολλανδία, η οποία διαμένει στην Κύπρο, και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας για να ζητηθεί περαιτέρω κράτησή της. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, την ύποπτη ενέπλεξε στην απαγωγή ο 44χρονος οδηγός ταξί που φέρεται να μετέφερε την απαχθήσα και τον πατέρα της από την Σίτα της Ακρόπολης στο Τσέρι. Συγκεκριμένα ο ανακριτής ανέφερε ότι ο πέμπτος ύποπτος υπέδειξε την ύποπτη ως το πρόσωπο που ήρθε σε επαφή μαζί του και του πρότεινε να εκτελέσει μια κούρσα έναντι του ποσού των 100 ευρώ. Παράλληλα υπέδειξε την οικία της ύποπτης, στην οποία διανυκτέρευσε το βράδυ της 26ης Απριλίου, το βράδυ δηλαδή πριν την απαγωγή. Στην κατάθεση του ο ύποπτος ανέφερε επίσης ότι πήγαν σε εστιατόριο για φαγητό και οι ύποπτοι, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, αναζητούσε διευθύνσεις μέσω του GPS, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο με άγνωστο ή άγνωστα πρόσωπα. Ανακρινόμενη πάντως η ύποπτη παραδέχτηκε ότι το βράδυ της 26ης Απριλίου φιλοξένησε τον ταξιτζή και προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται. Εξετάζοντας το αίτημα της αστυνομίας για κράτηση της ύποπτης για περίοδο 8 ημερών, ανέφερε ότι υπάρχει ικανοποιητική μαρτυρία η οποία δημιουργεί εύλογη υποψία για την εμπλοκή της 49χρονης στα υποδιερεύνηση αδικήματα, συνεπώς ενέκρινε το αίτημα. Ανάμεσα στις έρευνες που υπολείπονται να γίνουν ογωγό για τη συμπλήρωση του ανακριτικού έργου είναι και το ενδεχόμενο η ύποπτη να μετέβει στα κατεχόμενα κατά την περίοδο που υπάρχει μαρτυρία ότι βρισκόταν και ο πατέρας της απαχθήσας Μάρι Ελέν. Μάλιστα.